Μέχρι πριν 2-3 δεκαετίες, η κατάκτηση των κρατών από τον επίδοξο παγκόσμιο κατακτητή γινόταν με τα όπλα. Ο επιτιθέμενος με στρατό εισέβαλε στις χώρες και υποδούλωνε τους κατοίκους και έκανε δική του την γη και όλη την περιουσία της κάθε χώρας. Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο, επειδή η κατάκτηση δεν ήταν νόμιμη, είχαμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα την απελευθέρωση της χώρας, επειδή ξεσηκωνόταν ο λαός. Η κατάκτηση με τα όπλα είχε πάντα ημερομηνία λήξης και γι' αυτό σκέφτηκαν και άρχισαν να εφαρμόζουν τον τρόπο που θα κατακτούσαν τις χώρες νόμιμα και διαπαντός. Αυτός ο τρόπος είναι το χρέος. Δημιουργούν ψεύτικο χρέος, εξαγοράζοντας τους διαχειριστές της εξουσίας των χωρών που θέλουν να κατακτήσουν και για την εξόφληση του χρέους μεταβιβάζεται πρώτα η κρατική περιουσία με συμβόλαια νόμιμα στους ξένους κατακτητές και μετά οι ιδιωτικοί που τη φορτώνουν με φόρους που δεν μπορούν να πληρωθούν. Έτσι λοιπόν, εκτός από τις υπερτιμολογήσεις που έγιναν μίζες σε όλα τα σκάνδαλα, η χαριστική βολή που εκτοξεύει το χρέος την έκαναν με τον ακόλουθο τρόπο. Με τον νόμο 3723, 9 Δεκάτου 2008, άρθρα 2, 3, 4, 5, επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, δόθηκαν εγγυήσεις καταρχήν στις τράπεζες 23 δις, αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων, κεφάλαια κινήσεως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας. Μετά ο Γεώργιος Παπανδρέου έδωσε 163 δις για τον ίδιο λόγο και τέλος, τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2012, οι κυβερνήσεις συνεργασίες έδωσαν ακόμα 70 δις. Έχουν δώσει λοιπόν στις τράπεζες 233 δις ευρώ, δηλαδή όσες είναι οι συνολικές δαπάνες του κράτους σε 4,5 χρόνια. Το κράτος δεν έβαλε απλά την υπογραφή του σαν εγγυητής, αλλά έκδωσε και έδωσε ομόλογα για τα ανωτέρω ποσά στις τράπεζες και αυτές τα έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήραν δάνειο σε μετρητά με 1% επιτόκιο. Αντί όμως να ρίξουν τα λεφτά στην αγορά, τα έβαλαν στην τσέπη, είπε εξαίρεση. Όμως από την αρχή είχαν κανονίσει αυτά τα λεφτά να μην τα πληρώσουν οι τράπεζες και να μπουν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσει ο κόσμος με φόρους που θα βάλουν. Το λένε όλες οι υπουργικές αποφάσεις στην τελευταία τους παράγραφο ότι αν δεν πληρώσουν οι τράπεζες, τότε το ποσό του ομολόγου θα μπει στο δημόσιο χρέος. Δηλαδή θα τα πληρώσουμε εμείς και οι οποίες υπουργικές αποφάσεις είναι σε ΦΕΚ. Δηλαδή απάτησε βάρος μας από την αρχή. Έχουν δώσει λοιπόν στις τράπεζες εγγυήσεις 233 δις ευρώ, δηλαδή όσες είναι οι συνολικές δαπάνες του κράτους σε 4,5 χρόνια. Από τα οποία τα πρώτα 23 δις μπήκαν στο δημόσιο χρέος στις 30 έκτου 2012 και επιβάλλουν από εμάς να τα πληρώσουμε τώρα, βάζοντας τους τελευταίους φόρους και κόβοντας μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές κλπ. Τα επόμενα 45 δις λήγουν στο 2013 και τα υπόλοιπα 165 δις λήγουν στο 2014 και 2015 και θα πάρουν επιπλέον μέτρα φόρους και επειδή δεν θα έχουμε να τα πληρώσουμε, θα κατασχέσουν την ακίνητη περιουσία. Μην ξεχνάτε δε ότι από το τελευταίο δάνειο των 44 δις, τα 40 δις θα πάρουν πάλι οι τράπεζες και για αυτά θα μπουν νέοι φόροι. Για να επιστρέψουν αυτά τα λεφτά στο κράτος και να μας αποζημιώσουν για την απάτη που έστησαν από την αρχή σε βάρος μας, τους κάνουμε συλλογική αγωγή που δεν έχουν βουλευτική, υπουργική ασυλία και ταυτόχρονα ασφαλιστικά μέτρα για να μπλοκάρουμε τα περιουσιακά στοιχεία μέχρι να τελεσιδικήσει η αγωγή. Ταυτόχρονα ζητάμε να παγώσουν τα δάνεια και οι δικαστικές ενέργειες από πλευράς τραπεζών σε όσους έχουν δάνεια. Στρεφόμαστε εναντίον των τραπεζών σαν νομικά πρόσωπα και ατομικά στην περιουσία του καθενός, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Τραπεζών, των Υπουργών Οικονομικών, των Αρχηγών των Κομμάτων, των Προέδρων της Βουλής και Δημοκρατίας, των δύο υπηρεσιακών πρωθυπουργών και του Προβόπουλου, που όλοι έχουν ενημερωθεί δύο φορές με εξώδικα και πρωτόκολλα και σιωπούν γιατί είναι όλοι στο κόλπο. Ελάτε να συμμετάσχετε κι εσείς υπογράφοντας το εξώδικο κατά των τραπεζών. Επίσης ζητάμε από τους εφοριακούς να μην εκτελέσουν τις παράνομες και αντισυνταγματικές εντολές για κατάσχεση και πληστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων εξαιτίας των παράνομων φόρων που επιβάλλει η κατοχική επτακομματική συγκυβέρνηση. Επειδή λοιπόν ο νόμος 3528 κάθετος 2007 που ρυθμίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων αναφέρει. Άρθρο 24. Ο δημόσιος υπάλληλος και ο εφοριακός είναι εκτελεστής της θέλησης του κράτους. Υπηρετεί μόνο το λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία. Και άρθρο 25.
Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν εφαρμόσουν τον νόμο όπως τους διατάζει και μας προξενήσουν ζημιά, θα στραφούμε εναντίον τους και θα ζητήσουμε αποζημίωση με αγωγές και μηνύσεις. Τους ενημερώνουμε με εξώδικο, τους αποδεικνύουμε τις παράνομες εντολές των ανωτέρων τους και τους καλούμε να πράξουν αυτό που τους λέει ο νόμος. Τους καλούμε δε να παραλάβουν δωρεάν εξώδικο και αγωγή για να καταθέσουν εναντίον της κυβέρνησης για να πάρουν αναδρομικά ό,τι τους έχουν κόψει μέχρι σήμερα από τους μισθούς και να επαναφερθεί ο μισθός όπως ήταν πριν τα μνημόνια. Τα ίδια είναι έτοιμα για όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελευθέρους επαγγελματίες, συνταξιούχους κλπ. Ώστε με χιλιάδες αγωγές να μπλοκάρουμε το σύστημα. Ζητήστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την εφορία και τις τράπεζες. Πώς θα αντιμετωπίσετε τις ρυθμίσεις δανείων, διαταγές, πληρωμής κατασχέσεις, πληστηριασμούς και να παραλάβετε τα ανωτέρω εξώδικα κλπ. Έγγραφα δωρεάν. Ιστολόγιο αντίσταση τώρα.blogspot.com